Όσον αφορά τα δημοτικά σχολεία, μέχρι φέτος θεωρούμε ότι ο αριθμός των παιδιών μας που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία μπορεί και φιλοξενείται άνετα στις σχολικές μας μονάδες. Παρ' όλα αυτά, αν θέλουμε να δούμε σε ορίζοντα δεκαετίας και εικοσαετίας, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη ενός τουλάχιστον δημοτικού σχολείου, όπως και δύο νηπιαγωγείων, ένα στην περιοχή της Εκτενεπόλης, στην Κοσμόπολη, και ένα στην περιοχή του Σταθμού, για να αποσυφορήσουμε λίγο τα υπόλοιπα νηπιαγωγεία. Από ό,τι γνωρίζω, έχει ανατεθεί από την Ένωση Δήμων μία μελέτη σε καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης να προβεί στην εκπόνησή της για να μπορέσει να διαμορφωθεί ένα σχέδιο γενικά οργάνωσης της όλης της εκπαίδευσης και ανέβρισης κτηρίων όπου θα εγκατασταθούν οι σχολικές μονάδες. Όσον αφορά τα νηπιαγωγεία μας, όπως ξέρετε, περιμένουμε τις αίθουσες προκάτ ελαφρού τύπου. Από ό,τι μας διεμηνήθηκε από το Υπουργείο, έχει οριστεί ο ανάδοχος, η κατασκευαστική εταιρεία, και περιμένουμε εντός των ημερών να αρχίσουν οι εργασίες για να μπορέσουμε το Σεπτέμβριο να αποδεχθούμε τα νήπια και προνήπια μας. Πόσες αίθουσες έχετε πει? 10 στην πόλη της Κομωτινής και μία στον οικισμό της Νέας Καλλίστης. Στους υπόλοιπους δήμους οι υποδομές μας είναι αρκετές.